Δεκάδες βολιώτες με τα αυτοκίνητά τους ξεκίνησαν σήμερα λίγο μετά τις 11.30 το πρωί από το Δημαρχείο της πόλης με προορισμό του σταθμού των Διοδίων στη Λάρισα. Η συμμετοχή από το Βόλο ήταν πολλαπλάσια σε σχέση με αντίστοιχη κινητοποίηση τον περασμένο Σεπτέμβρη, γεγονός που καταδεικνύει ότι έχει αυξηθεί το κίνημα των οδηγών που αρνούνται να καταβάλουν τα ληστρικά αντίτιμα των Διοδίων στις ιδιωτικές εταιρείες. Είναι μια μέρα που το κίνημα απαντά με αγώνες ενάντια στη δρομοκρατική επικοινωνιακή επίθεση εταιριών, εργολάβων, κράτους και τραπεζιτών. Η ζωή μας έχει πάρει την κατιούσα, ενώ όλα τα υπόλοιπα έχουν πάρει την ανιούσα. Έχουν μειωθεί οι μισθοί μας από πέρσι περίπου 30% και τα πάντα ανεβαίνουν, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, ΔΕΗ και όλα τα σχετικά. Δεν τρομοκρατούμαστε. Το κίνημά μας απευθύνει κάλεσμα σε όλο τον εργαζόμενο πληθυσμό να σταματήσει να πληρώνει διόδια, γιατί αυτοί οι δρόμοι μας ανήκουν. Και το σύνθημά μας, ελεύθεροι δρόμοι για όλους, διαβάζεται και ανάποδα. Όλοι στους δρόμους για την ελευθερία. Χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στην ΠΑΘΕ και ενώ σε ορισμένα σημεία το οδικό δίκτυο είναι πραγματική καρμανιόλα, οι ιδιωτικές εταιρείες, εκμεταλλευόμενες τις απειγιοκρατικές συμβάσεις που υπέγραψαν με τον τότε Υπουργό Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων Γιώργο Σουφλιά, εισπράττουν τεράστια ποσά από τα διόδια και αυξάνουν συνεχώς το αντίτιμο με αφορμή τη συνεχή αυξήση του ΦΠΑ. Έτσι, για να μεταβεί ένας βολιώτης στη Λάρισα πρέπει να πληρώσει σχεδόν 6 ευρώ για διόδια μετεπιστροφής, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 22 και 20 και 24 και 20 ευρώ. Σήμερα είναι μια μέρα αγώνα και πιστεύουμε ότι δίνουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση που σωστά γράφτηκε, υποτίμησε το κίνημά μας, υποτίμησε την οργή των πολιτών και τώρα ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν με τις συμβάσεις τους, πράγμα που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Πρέπει να φύγουν όλοι και πρέπει να φύγουν όλα τα διόδια από όλη την Ελλάδα, και ιδιωτικά και κρατικά. Το κίνημα κατά των διοδίων αυξάνεται παρά τις απειλές των εταιριών ότι πλέον θα φωτογραφίζουν τα αυτοκίνητα και θα αποστέλουν στους οδηγούς που δεν πληρώνουν τη σχετική διαταγή πληρωμής. Η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν έχει εγκρίνει τη φωτογράφηση των οχημάτων. Αντίθετα, επικαλείται την συνταγματικότητα του θέματος. Δεν έχει εξεταστεί. Γι' αυτό σας μίλησα προηγουμένως για μια επικοινωνιακή επίθεση, ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα της φωτογράφησης των οχημάτων. Δεν μας είπανε τίποτα παραπάνω από όσα προβλέπει ο νόμος, δηλαδή ότι οι εταιρείες μπορούν μέσω διαταγών πληρωμής να ζητήσουν το αντίτιμο των διοδίων, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πάνε χιλιάδες οδηγούς στα δικαστήρια και τους περιμένουμε.